Και ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα στην Δύση. Ταξιδεύει αύριο στο Ουσμπεκιστάν για να συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάμε λοιπόν να δούμε περισσότερα και τις προεκτάσεις αυτής της συνάντησης με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Μανώλη. Πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος ταξιδεύει σε Ουσμπεκιστάν και θα συμμετέχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Εκεί για πρώτη φορά είναι η συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου σε αυτή τη σύνοδο και θεωρείται ότι είναι ένα μήνυμα προς τη Δύση, καθώς θα βρίσκεται και στην οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τη Ρωσία, την Κίνα, το Πακιστάν, την Ινδία, αυτές τις χώρες. Και λέγεται εδώ στην Τουρκία ότι ο Πούτιν φρόντισε για τη συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου. Αύριο θα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσει όλα τα ζητήματα και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και τα διμερή ζητήματα από την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου μέχρι και την έκπτωση στο φυσικό αέριο που ρέει άφθονα προς την Τουρκία, καθώς δεν έχει βάλει η Τουρκία κυρώσεις προς την Ρωσία. Επίσης, αναμένεται να ταξιδέψει και τις επόμενες μέρες, 17 και 18 Σεπτεμβρίου, προς τη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτέρες, αλλά και με μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της Τουρκίας, αλλά και της εβραϊκής κοινότητας και με μέλη του εβραϊκού λόμπι, όπως τουλάχιστον να φέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα επιδιώξει, Μανώλη, Ταγίπ Ερντογάν και συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι μια πολυπόθητη συνάντηση που δεν έχει έρθει ακόμα. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι θα επιθυμούσε να έχει μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν εκεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει κανονιστεί κάτι, τουλάχιστον επίσημα. Αυτό αναφέρουν, αλλά η επιθυμία της Τουρκίας είναι να κανονιστεί κάποια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι ώστε να επιληθούν πολλές διαφορές και πολλές παρεξηγήσεις ενδεχομένως, όπως τουλάχιστον βεβαίως μετά τη φωτογραφία με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αλλά ενδεχομένως και να γίνουν και άλλες προσπάθειες σε επόμενες μέρες. Όμως ήδη ξεκινούν οι συναντήσεις σήμερα του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Ζεντά Τονάλ, με την αναπληρώτρια Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Wendy Sherman, αλλά και την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Victoria Nuland, για τα ζητήματα βεβαίως που αφορούν τις δύο χώρες.